Με την ομαδική έκθεση των 25 βραβευμένων φωτογραφιών από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Φεστιβάλ Φωτομετρία 2012, το Athens House of Photography ανοίγει τη νέα καλλιτεχνική σεζόν με θέμα του «Τα σύνορα του φωτογραφικού φακού». Με τη συμμετοχή 257 φωτογράφων, τα σύνορα της προσωπικής αισθητικής του καθενός αποτέλεσαν την έμπνευση του φετινού διαγωνισμού που διοργανώθηκε για δεύτερη φορά φέτος στα Ιωάννινα, όπως αναφέρει στο Click at Life ο διευθυντής και ιδιοκτήτης του Athens House of Photography, Ιάσονας Δήμου. Ο διαγωνισμός της φωτομετρίας είναι το δεύτερο έτος που λαμβάνει μέρος. Γίνεται κάθε Μάιο, διοργανώνεται από τη φωτομετρία που είναι φεστιβάλ που γίνεται στα Γιάννενα. Και κάθε χρόνο έχει μια διαφορετική θεματική ενότητα. Φέτος είχε το θέμα σύνορα. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες, λάτρες του φακού, διευρύνουν, παρουσιάζουν και εξερευνούν τα δικά τους σύνορα. Η συμβολική οριοθέτηση των σύνορων εκφράζεται μέσα από την ιδιαίτερη και προσωπική σχέση του φωτογράφου με το αντικείμενό του. Οι φωτογράφοι επιτοπλίστων είναι ερασιτέχνες, με την έννοια ότι δεν είναι άνθρωποι που δουλεύουν επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Άλλοι είναι πιο γνωστοί και έχουν συμμετάσχει σε αρκετούς διαγωνισμούς και σε τέτοιες διοργανώσεις, και άλλοι είναι πρώτη φορά που συμμετάσχουν. Δεν υπήρχε κάποιο όριο σε σχέση με αυτό. Έχοντας τα εφόδια και την πρώτη ύλη της φωτογραφικής παρέμβασης, η φωτομετρία ευελπιστεί να γίνει τόπος πολιτισμικής συνάντησης και διάβλος αντιλήψεων και ιδεών. Εμείς ως Athens House of Photography θέλουμε να συνεργαστούμε με φορείς ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό που διοργανώνουν φωτογραφικές εκθέσεις, διοργανώσεις. Και αυτό το Μάιο είχαμε στείλει μια δικιά μας παραγωγή, την έκθεση Αλβανία του Γιάννη Δήμου, την οποία την είχαν δείξει στο φεστιβάλ στα Γιάννενα, και είχαμε κάνει αυτή την ανταλλαγή. Η φωτομετρία επίσης θέλει αυτή την έκθεση να την ταξιδέψει, είχε πάει στα Χανιά πριν έρθει εδώ. Και η ιδέα ήταν να αναδείξουμε και στο αθηναϊκό κοινό την προσπάθεια που κάνει η φωτομετρία στα Γιάννενα.